Η κυρία Βιτάστα Λίνα μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Στους ακροατές σας. Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Καλά, δόξα τω Θεώ. Η έκθεση την οποία εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες, παρενθέσεις και μύθοι, πώς ήταν την ανταπόκριση του κόσμου? Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σας βρίσκουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη, είχε πολύ καλή υποδοχή. Νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για την έκθεση. Η δεύτερη ατομική σας, εδώ, είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη ατομική μου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είχα πάρα πολλά, 30 χρόνια περίπου να εκθέσω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί έτσι? Ξέρουμε ότι έχετε ατομικές εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, στην Κορέα, στη Γερμανία, τη Γαλλία. Γιατί πέρασαν τόσα χρόνια για την ατομική σας έκθεση εδώ στην πόλη σας? Είστε από Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Είμαι και ζω εδώ, άσχετα που ταξιδεύω και μετακινούμε. Αλλά ξέρετε, η ζωγραφική είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Παρόλο που ζούμε σε πολύ γρήγορους καιρούς και με την τεχνολογία όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, η ζωγραφική θέλει χρόνο. Οπότε το να ετοιμάσεις μια ατομική έκθεση δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Όταν έχεις συνεργασίες με άλλες γκαλερί, όπως ας πούμε έτυχε εγώ, για καλή μου τύχη να έχω συνεργασία με γκαλερί στην Αθήνα, ο χρόνος απορροφά και έτσι δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλές εκθέσεις, τουλάχιστον ατομικές, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Και επειδή έτυχε εγώ να έχω αυτές τις συνεργασίες, έπεσε το βάρος εκεί, καλός ή κακός. Μάλιστα. Κυρία Βιτάσταλη, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που είχαμε, ο κόσμος σταμάτησε να επενδύει σε έργα τέχνης. Τώρα αυτό έχει αλλάξει? Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα στην οικονομική κρίση η τέχνη ήταν πολυτέλεια, έτσι. Και γενικά ο κόσμος αγοράζει τέχνη όταν είναι χαρούμενος. Λίγο μετά το COVID αυτό διορθώθηκε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος είχε και ανάγκη από την τέχνη. Και γενικότερα νομίζω, δηλαδή όχι στην Ελλάδα τόσο όσο παγκοσμίως, η αγορά της τέχνης ανέβηκε. Νομίζω ότι το τελευταίο χρόνο έχει πάλι σφίξει η αγορά, δηλαδή είναι σε μια συγκρατημένη κατάσταση. Δεν λέω ότι έπεσε, δεν είναι τόσο αισιόδοξα όμως τα πράγματα όπως ήταν μετά το COVID. Μάλιστα. Εσείς με αυτά τα νέα έργα ζωγραφικής που παρουσιάζετε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι μέχρι αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου θα είναι η έκθεση. Μέσα Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου. 15. Τι θέλετε να επικοινωνήσετε με τον κόσμο? Κοιτάξτε, εγώ όταν εξετάζω τη σχέση μας με το μύθο, καθώς είμαι και Ελληνίδα και έχω μεγαλώσει όπως όλοι μας μάλλον με τους μύθους, σαν να ακούς παραμύθια, επανεξετάζω αυτή τη σχέση όπως και τη σχέση που έχει ο μύθος με την με τη ζωγραφική, με την τέχνη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αναπαριστώνταν μύθοι στα αρχαιοελληνικά αγάλματα, στα αρχαιοελληνικά αγγεία, αλλά και αργότερα τους βλέπουμε πάρα πολύ τους μύθους στην αναγέννηση έως και σήμερα σε καλλιτέχνες, στη δυτική ζωγραφική. Οπότε επανεξετάζω λίγο τη σχέση της τέχνης με το μύθο, αλλά και το πώς μπορούμε να δούμε το μύθο σήμερα. Μάλιστα. Κυρία Βιτάσταλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ατομική σας, η δεύτερη ατομική σας έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Γεια σας.